Χρειάσαμε. Πήγε στο τμήμα στίβου του Εθνικού για να ενημερώσει τους γονείς και τους αθλητές για τους στόχους της ομάδας. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο αθλητής του ύψους και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας Κώστας Μπανιώτης, που έστειλε το δικό του μήνυμα στους μικρούς αθλητές. Για την καλύτερη ενημέρωση αλλά και τους επόμενους στόχους της περίοδου 2010-2011, το τμήμα στίβου του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε εκδήλωση για τους αθλητές και γονείς με τους προπονητές της ομάδας. Το τμήμα στίβου του Εθνικού, στα πλαίσια των προσπαθειών που κάνει για μια καλύτερη αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών στα παιδιά και στους γονείς, έχει προγραμματίσει μια ετήσια εκδήλωση, ενημέρωση, συγκέντρωση, θα λέγαμε, γονέων και ενημέρωση για τους στόχους του τμήματος για τα μελλοντικά σχέδια το 2011-2012 και για μια μορφή γνωριμίας με τους γονείς και τους προπονητές. Τα τμήματα του Εθνικού δραστηριοποιούνται όχι μόνο στο γήπεδο, δραστηριοποιούνται και έξω για να δημιουργήσουν και σχέσεις μεταξύ των συμβούλων, των διοικούντων των Εθνικών και των γονέων των παιδιών. Είναι λοιπόν εδώ μια ευκαιρία να βρεθούν με τους γονείς των παιδιών, να μας πούν αν έχουν κανένα παράπονο, να μας πούν αν έχουν να μας προτείνουν κάτι και καλύτερο και να τα πούμε, παιδιά μας δεν είναι αυτό. Στόχος του Εθνικού είναι να αναβαθμιστεί το τμήμα στίβου και να ξαναβρει την παλιά του έγκλη, καθώς και τη θέση που του αξίζει πανελλαδικά. Το τμήμα στίβου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, με όραμα, με προοπτική να δημιουργήσει τον Εθνικό εκεί ψηλά που ήταν, να τον κατατάξει μέσα στην κατηγορία όπως ανήκει στους ιστορικότερους συλλόγους της πόλης και να δημιουργήσει μια υποδομή και για την κοινωνία αλλά και για τους μικρούς αθλητές. Παρών στην εκδήλωση και ο αθλητής του άλματος της Ύψος και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας Κώστας Μπανιώτης. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και για τα βήματα που κάνουμε και ως προς την κοινωνική υπόσταση του τμήματός μας. Θέλουμε το τμήμα στίβου να είναι μέσα στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και να προσφέρει δυνατότητες στους γονείς και στα παιδιά ενημέρωσης, να γνωρίζονται τα παιδιά μεταξύ τους και με τους προπονητές και με το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μην μένουμε ξερά στην αγωνιστική μορφή του αθλητισμού, ακόμα και στο πρωταθλητισμού, να είμαστε γενικά μέσα στην κοινωνία. Μια τέτοια εκδήλωση είναι και σημερινή. Μας τιμάει με την παρουσία του φυσικά ο πρωταθλητής Ελλάδος Κώστας Μπανιώτης, ο οποίος φέτος έχει πάρει τέταρτη πανευρωπαϊκή θέση στο πρωτάθλημα κλεισού στίβου. Είναι ο κομωτινέος πρωταθλητής και είναι στολίδι αθλητικό για όλη τη Θράκη. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Βρίσκομαι σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον και αθλητικά έχω περάσει πολλές ώρες σε αυτό το γήπεδο. Αλλά και βλέπω ανθρώπους πολύ αγαπημένων πρόσωπων, τον κύριο Παντερόπουλο, τον Γιώργο του Δαστηρίου, του Μανώλη, του Μητυλέτσι. Και προσπαθώ, ας πούμε, σε αυτούς τους κάπως ιδιαίτερους καιρούς να βοηθήσω και εγώ ώστε να μπορέσει και ο αθλητισμός να βγει από αυτή την παρακμή που υπάρχει αυτά τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλέσουμε τα παιδιά να μπουν ξανά στα στάδια, γιατί μόνο έτσι πιστεύω μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Ο Κώστας Μπανιώτης έστειλε το δικό του μήνυμα στους αθλητές του Εθνικού. Θα προσπαθήσω τώρα να περάσω τη δική μου άποψη, το πώς βλέπω εγώ τον αθλητισμό και όλα τα μηνύματα και πώς μπορεί να σε βοηθήσει σαν άνθρωπο να περάσει τις αδυναμίες σου. Και ελπίζω άμα κάποιο παιδί εμπνευστεί από όλα αυτά και ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ενώ ο πρόεδρος του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Χάρης Καριωτάκης, δήλωσε λάτρης του αθλήματος του στίβου. Θέλω να πω, βέβαια οι παλιοί Αλεξανδρουπολίτες το ξέρουν ότι εγώ είμαι φίλαθλος και προέρχομαι από το στίβο. Ήμουν εραστής του στίβου. Και γι' αυτό, εκτός βέβαια ότι αγαπώ και προσέχω και φροντίζω για όλα τα τμήματα, ο στίβος είναι η ψυχούλα μου.